Κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση της Φιλαρχαίου Εταιρείας Αγιωπόδρης. Στη σημερινή εκδήλωση, η οποία είναι αφιερωμένη στην ποιήση. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι παραβρίσκεται η βουλευτής κυρία Κατερίνα Μαφανάτσου, ο Δήμαρχος κ. Βασίλης Χατζηκυριάκος, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Γιώργος Ζόγας και κ. Γιάννης Τέος. Επίσης, παρευρίσκεται ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ιεροψαλτών, εκπρόσωπος της Λυκείου Ελληνίδας Βόλου και ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Αλμυρού. Επιτρέψτε μου στην αρχή να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες της Φιλαρχαίου Εταιρείας προς τον Δήμο Αλμυρού για την ολότευρη στήριξή του στην υλοποίηση αυτής της ιδέας και να δώσω το λόγο στον Δήμαρχο κύριο Βαγγέλη Χατζηκυριάκο για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Είμαι... πώς να ξεκινήσω. Καταρχήν, μετά από πολύ καιρό, συμμετέχω σε μια εκδήλωση και μάλιστα εκδήλωση της Φιλαρχαίου Εταιρείας για τον πολιτισμό. Δεν έχουμε συνηθίσει τα τελευταία δύο χρόνια να συμμετέχουμε και να βρισκόμαστε και να σε εκδηλώσεις και να μπορούμε να έχουμε μια επικοινωνία. Τέλος πάντων, μπορώ να εκφράσω την ευχαριστία μου, την ευχαρίστησή μου για την αυσινή μας συνάντηση, για την ανάδειξη του πολιτισμού του τόπου μας μέσα από μια ιδιαίτερη εκδήλωση αφιερωμένη στους αλμυριώτες ποιητές που πραγματοποίησε και διοργάνωσε η Φιλάρχιος Εταιρεία με την βοήθεια του Δήμου, αλλά η Φιλάρχιος Εταιρεία και πραγματικά αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά γιατί η ποιήση συμπυκνώνει, ένας λόγος που συμπυκνώνει τα συναισθήματα, τις σκέψεις ανθρώπων όσον αφορά την καθημερινότητα και τη ζωή μας ολόκληρη. Θα ήθελα να πω μόνο δύο λόγια στο σύντομο χαιρετισμό μου, ένα προβληματισμό για αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάμε, για ζητήματα τα οποία είναι παγκόσμια, που τα έχουμε βρει μπροστά μας, όπως είναι ο κορονοϊός, η παγκοσμιοποίηση με τα δεινά που έχει φέρει, η κλιματική αλλαγή που έχει αλλάξει τα πράγματα και χρειάζονται και παθαίνουν μεγάλες ζημιές και χρειάζονται επιπλέον χρήματα για να τις διορθώσουμε και δεν υπάρχουν, η ακρίβεια και τελευταίο και ο πόλεμος. Γιατί τα λέω αυτά, διότι ο προβληματισμός μου είναι ότι ενώ στον Αλμυρό, να πάρουμε το κουπίδι του Αλμυρού, όλοι μας έχουμε τελειώσει το Λύκειο. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην έχει τελειώσει το Λύκειο. Και όμως δεν υπάρχει η παιδεία, δεν υπάρχει μόρφωση, είμαστε κλεισμένοι στον ατομικισμό μας και νομίζω πως όλα αυτά τα φαινόμενα παρόλο που η κοινωνία προχωράει, παρόλο που η γη έχει γίνει πολύ μικρή, υπάρχει ενημέρωση, υπάρχουν τα κοινωνικά δίκτυα και όμως είμαστε ακόμα, θα με επιτρέψετε τη λέξη, αμόρφωτοι με την έννοια του ότι δεν διαβάζουμε ποιήση, δεν διαβάζουμε λογοτεχνία. Όλα αυτά μας οδηγούν στο να είμαστε κλεισμένοι στον εαυτό μας και να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη ζωή και την καθημερινότητα έτσι ώστε να οδηγηθούμε στην ευτυχία. Αυτά που ζούμε όλοι μας είναι η εξουσία, η δύναμη, θα επικρατήσω ένας τον άλλον με απογορύφωμα. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά έχω σοκαριστεί τον πόλεμο και τις απειλές και τον πυρηνικό πολέμο ακόμα. Δηλαδή τρομερές καταστάσεις. Και εκδηλώσεις σαν τη σημερινή που προάγουν τον πολιτισμό νομίζω πως είναι και επίκαιρες και θα μας βοηθήσουν να διοικηθούμε πραγματικά στην ευτυχία και να συνευρεθούμε και να ξεφύγουμε από τον ατομικισμό μας και από το ότι είμαστε κλεισμένοι στον εαυτό μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Ας ευχηθούμε να... και αυτό πασχίζουμε και εμείς πέρα από τα έργα τα οποία δεν ξέρω αν είναι σημαντικά πλέον, το να έχουμε να στήσουμε μια κοινωνία με συνοχή, με αλληλεγγύη και να πορευτούμε όλοι μαζί
και νομίζω πως η σημερινή εκδήλωση, ξαναπαναλαμβάνω, είναι ένας πάρος που να μας οδηγήσει σε μια διέξοδο και σε μια ευτυχία που αυτό χρειαζόμαστε. Καλή επιτυχία στην διοργάνωσή σας. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο και θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι ευχές για την επιτυχία της εκδήλωσης μας έστειλαν οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χρήστος Μπουκόρος και Αθανάσιος Λιούλης, καθώς επίσης και η Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου. Αγαπητοί φίλοι, όλοι σας ξέρετε φυσικά τη Φιλάρχη Εταιρεία, η οποία είναι η αρχαιότερη εταιρεία, η αρχαιότερη οργάνωση, το αρχαιότερο σωματείο της Θεσσαλίας, μιας και ιδρύθηκε το 1896. Στο διάστημα αυτό της ζωής της, έχει κάνει πάρα πολλά για τον τόπο μας, ανέδειξε την ιστορία του, δημιούργησε ουσιαστικά με δική της πρωτοβουλία ιδρύθηκε και συντηρείται και οικοδομήθηκε το Μουσείο του Αρμιού. Καθιερώθηκε ο εορτασμός της 17ης Αυγούστου ως ημερομηνία απελευθέρωσης του Αρμιού και γιορτάζεται κάθε χρόνο. Πραγματοποίησε 5 επιτυχημένα συνέδρια. Εκδίδει το δελτίο της. Εκδίδει διάφορα ακόμη βιβλία. Πραγματοποιεί εκδηλώσεις και εκδρομές, μορφωτικές εκδρομές, πολιτιστικές εκδρομές. Αποτελεί, φαντάζομαι, για τον τόπο μας ένα μεγάλο κατόρθωμα και δεν είναι τυχαίο ότι το 2013 βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Στόχος μας είναι, εκτός όλων των άλλων, και η ανάδειξη του πολιτισμού, του σημερινού πολιτισμού της πόλης μας, της περιοχής μας σήμερα. Ο τόπος μας, εκτός από τα ιστορικά μνημεία και τις φυσικές ομορφιές, διαθέτει και πλήθος πνευματικών ανθρώπων, ο καθένας από τους οποίους, από το δικό του μετερίζει, συνεισφέρει στον πολιτισμό, αναδεικνύοντας με το έργο του και την καταγωγή το χώρο που όλοι μας κατοικούμε. Όλοι τους αποτελούν ένα πολύτιμο κεφάλαιο που θέλουμε να γνωρίζει ο καθένας από εμάς. Έτσι λοιπόν, αποφασίσαμε να αφιερώσουμε αυτή την εκδήλωση στην ποίηση και ειδικότερα σε εκείνα τα ποίηματα που αναφέρονται στην πόλη μας και στην περιοχή μας. Είναι κοινός τρόπος ότι κάποιες φορές θεωρούμε την ποίηση σαν ένα είδος αναγνώσματος δυσπρόσιτο και δυσνόητο, από το οποίο απομακρυνόμαστε γιατί δεν μας είναι δύσκολος. Η ποίηση όμως είναι μια πραγματική όαση τρυφερότητας. Ένας τόπος επαφής με άλλους πόλεμους, άλλες εποχές. Είναι η έξοδος διαφυγής από έναν κόσμο πολλές φορές πεζό και μίζερο. Ένα παιχνίδι λέξεων και συναισθημάτων. Η ποίηση ανήκει σε εκείνο το είδος όπου οι λέξεις μεταμφιεσμένες και ζωγραφισμένες διαμορφώνουν εξαίσια νοήματα. Και έτσι μπορούν να αγγίζουν τα ενδότερα του ψυχισμού μας. Η ποίηση προσφέρει αγαλίες, η χαλάρωση, μας προκαλεί σε ένα παιχνίδι έρωτα και αγάπης, μνήμης και αναπόλυσης. Προκαλεί ταυτόχρονα χαρά και μελαγχολία, ενώ παράλληλα κινητοποιεί εκείνες τις συναισθηματικές κεραίες που είναι καλά κρυμμένες. Σήμερα θα ακούσουμε ποίηματα για τον Αρμυρό. Σήμερα για την περιοχή μας. Θα μας συνοδεύσουν σε αυτό το ταξίδι ποιήτριες που είναι γνωστές και καταξιωμένες. Θα ακουστούν επίσης ποίηματα δυο ποιητών που είναι γνωστοί πέρα από τα όρια της περιοχής μας. Η μυσταγωγία του ποιητικού λόγου για να από μόνη της τη μουσική, αλλά και η μουσική τον συμπληρώνει, του δίνει περισσότερες αποχρώσεις, τον δίνει με εντονότερα συναισθήματα. Όλα αυτά θα μας τα δείξει σήμερα άλλη μια συντοπιτισά μας,
που προσφέρθηκε ευγενικά να επενδύσει μουσικά όσα θα ακολουθήσουν. Πρόκειται για την Ευαγγελία Γκατζή, που γεννήθηκε το 1976 και από μικρή ηλικία και ενώ ζούσε στον Αλμυρό ήρθε σε επαφή με τη μουσική, αρχικά με το πιάνο και αργότερα με την κιθάρα. Το 1997 απέκτησε το πτυχίο της στην κλασική κιθάρα. Παράλληλα σπούδασε ψυχολογία στο τμήμα ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου και αποφύτησε το 1998. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα κιθάρας στις τάξεις του Ευάγγελου Κουντούνη και της Μαρόχου Γρηγοριάδου. Εργάζεται ως καθηγήτρια κιθάρας σε οδείο και μουσικές σχολές του Βόλου, όπου και διαμένει. Στη διδακτική της πορεία επιμορφώνεται ώστε οι προσεγγίσεις της να ακολουθούν τις εξελίξεις των τομέων της ψυχοσυναισθηματικής και γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών. Ευαγγελία, σε παρακαλώ, να έρθεις στη σκηνή. Ας καλωσορίσουμε την Ευαγγελία. Ισόβιο πρόσωπο. Σύντομα αναμένεται να κυκλοφορήσει το μυθιστόρημά της «Χρυσός κήπος» από τις εκδόσεις της Εστίας. Ένα βιβλίο που αναφέρεται στο συνεργατικό κίνημα και στους συνεταιρισμούς που γεννήθηκαν στην πόλη του Αλμυρού. Λίνα, παρακαλώ, έλα στο βιβλίο. Καλησπέρα σας. Να ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση την απόψινή, η Φυλάρχιο Εταιρεία. Θα σας διαβάσω δύο ποίηματα. Το ένα έχει τον τίτλο «Όθρης» από το γνώριμο βουνό και το δεύτερο «Χλωρίδα της νύχτας». Το δεύτερο ποίημα περιλαμβάνεται στην τελευταία ανθολογία που φτιάχνει ο Κώστας Ριζάκης με νέους Έλληνες και Ελληνίδες ποιήτριες. Θα κυκλοφορήσει στο επόμενο διάστημα. Όθρης. Έρχονται σμήνω στα πουλιά και με ραμφίζουν. Πετάγομαι στο λόφο για να αντικρίσω τα ίχνη τους. Στάχτη παλιά από τα φτερά τους. Με μάτια σφραγισμένα, στήθος τρίπιο, παρατηρώ τα νέφη να χαμηλώνουν στο βουνό. Πάνω από το έδαφος, πάνω από το χιόνι και τα βελάσματα του αέρα. Ζυγώνω μέρες ορεσίδιες, ύπνους χλωρούς που δεν τελειώνουν. Χλωρίδα της νύχτας. Έχει κι ο κάμπος τα μυστικά του. Σούρουπο κολυπάει στο μαύρο χώμα, στον ήχο της βροχής που τον τρυπάει. Με στόνη ζωή, θρέφει σιτάρια.
ψωμάκι άζυμο το παρελθόν δεν φτάνει για όλους. Αλέθει ο καιρός γυρίσματα, ξεχνάει. Ποια έλλειψη να τη σταθμίσει μες στην πάχνη. Απέστρεψε στο βλέμμα και δεν είδες την ερημιά που έμεινε στη μέση. Νυχτωμένη χλωρίδα να καπνίζει. Αργά το αναμένο τη σκοτάδι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τη Λίνα και πραγματικά θα θέλαμε να δούμε τα καινούργια έργα της όταν θα εκδοθούν. Με χαρά μας θα τα διαβάσουμε. Και θα ήθελα να καλέσω τώρα την Κέντη Γκατζή Καρβούνη, Κέντη Καρβούνη Γκατζή, φιλόλογο, καθηγήτρια μέσης εκπαίδευσης. Κατάγεται από τον Αλμυρό Μαϊνησίας, όπου και έζησε μέχρι την ηλικία των 15 χρόνων. Είναι απόφυτος του 6ου Γυμνασίου Θηλαίων Θεσσαλονίκης και πτυχιούχος αρχαιολογίας του ΑΠΙΘΗΝΑ. Κατοικεί μόνιμα στην Αθήνα. Έχει εκδώσει τις ποιητικές συλλογές «Η Έξοδος» των 66, «70-3», «65-3», «Φρικτορίες στον δρόμο της πίεσης», τη συλλογή διηγημάτων «Νοπογραφήματα μνήμης» και το μυθιστόρημα «Μόρφη, Μοδίστρα και Μάγνησα». Κέντη, έλα να μας διαβάσεις τα ποιήματά σου. Αγαπητές μου φίλες και φίλοι του τόπου μου, ευχαριστώ βαθιά από την καρδιά μου τη Φιλάρχια Εταιρεία Αλμυρού Όθρης και τον Δήμο Αλμυρού για την πρόσκληση να πάρω μέρος και εγώ στη μαγιάρικη ποιητική γιορτή του τόπου μου. Είναι τιμή μου που σήμερα θα προσφέρω δύο ποιητικά λιθαράκια, δώρα τιμής και αγάπης, παρουσία όλων σας στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, τον Αλμυρό. Πρωτού τα παρουσιάσω, θα ήθελα να σας εκμυστηρευτώ πως η έκθεσή τους ενώπιόν σας δεν ήταν εύκολη πράξη. Μετά από συγκρούσεις ημερών με τον συναισθηματικό μου κόσμο, κατάφερα να υπερισχύσω και να πάρω την έγκριση της έκθεσης. Γιατί τα συναισθήματα που πηγάζουν από τη σχέση μου με τον τόπο μου στέκονταν απέναντι μου απαιτητικά, χειριστικά, απόλυτα, καταιγιστικά, βλόκαραν τον λόγο των σκέψεων, έλεγχαν και επιλεκτικά επέτρεπαν την έξοδό τους από το έργος των οδόντων και την αποτύπωσή τους στο χαρτί. Μετά από μέρες διαμάχης τα κατάφερα, μου επέτρεψαν δυο ποίηματα να φέρω εδώ, να τα εκθέσω. Αλλά το κατανοώ. Έτσι συμπεριφέρονται τα συναισθήματα που αναφέρονται σε ό,τι αγαπάμε. Όταν θέλουμε να εκθέσουμε την αγάπη μας. Πρώτο ποίημά μου. Ακριβή μου πατρίδα. Ακριβή μου πατρίδα. Ξημερώνει η μέρα γιορτή σου και εγώ ακόμη γυρεύω τον δρόμο του ποιητικού δώρου. Στην πάλη με τις αριθμίες των επιλογών μου, τα σκυρτήματα της έμπνευσης σβήνουν πρωτού φωτίσουν. Σφήνει σκέψεις αιματοκυλούν τις λέξεις και άναρθρες κραυγές κρύβονται στο φεγγαριού το βλέμμα. Στέγνωσε η πένα της γραφής μου, τα ακροδάχτυλα παραπέμουν στο μετέωρο βήμα του πελαρκού. Τι να γράψω για σένα για της Ανάστασής μου. Ποια στιγμή να επιλέξω. Πώς να σφραγίσω όραση και ακοή στους θρύλους όσων πίσω αφήνω. Βόηθα το βάρος της επιλογής να σηκώσουμε μαζί. Μαζί να σπάσουμε εντός μου την μπάρα διωδιών στο συνέστημα. Μεθυσμένο με γλυκό πιο το κρασί να πλανηθεί δίχως πραγμούς της ποίησης της αλληπόρης. Κι εγώ να γράψω για τα τίποτα πίσω από τις σκιές των κόκκινων χρωμών. Χαρακές οι στίχοι μου να περπατήσουν στα σημάδια των κοινών μας χρόνων. Στενεύει ο χρόνος. Το κόπ της γιορτής σου θα ηχήσει. Κάνε το θαύμα σου να γράψω κάτι. Κι ας είναι ανέπνευστο, κοινότυπο, απλό, δίχως ρυθμό και μέτρο, φόρμα και καθώς πρεμισμό. Να βγει από το αδιέξοδο της λευκής σελίδας η γέρικη ντροπή μου.
να κρατηθούν προσχήματα του Θεαθήνε. Ξέρω καλά, οι μεγάλες αγάπες σαν τη δική μας δεν έχουν ανάγκη τίποτε από αυτά. Λάμπουν στα χαμηλά φώτα της σιωπής, παίρνουν τροφή από τη σιωπηλή άβρα των ποιητικών στοχασμών. Σήμερα τέλος χρόνου. Με αδιανά τα χέρια μπαίνω στην αίθουσα της γιορτής. Με το φωτεινό σου πρόσωπο μοναδικό στολίδι στον καθρέφτη των ματιών μου. Κόβω τα ξέπλεκα μαλλιά μου θυσία στον ωμό σου και σε ασπάζομαι. Σε αυτό το πρώτο έπαιξε ρόλο και η Ιησούλα, η Κοντρογεωργάκη για να το γράψω. Έχει μια ιστορία. Ο τόπος μου. Παιδί, καλότυχης γένας είναι ο τόπος μου. Ένα διαμάντι Θεσσαλικής γης στον κάμπο. Εκεί όπου οι ρίζες της μνήμης τρέφονται με νέκταρ και αμπρουσία. Και τροβαδούροι θρύλοι υποκλίνονται στα πατρέματα της φύσης. Εκεί σμίγει ερωτικά του παγασιτικού η νοτισμένη άβρα με τις όθριος το δωρικό άνεμο. Υπόγειες διαδρομές υδάτων αντιπονούν το φιλί της θαλασσινής αλμύρας. Και συγχορδίες πουλιών λειψώνουν πέπλο διάφανο τα πτάματα των ταπεινών στον γαλανό εμβέρα. Στα καμίνια του καλοκαιριού καίγονται φωτιές του λίβα. Δαίμονες του χειμώνα στείλουν αγώνες χόκεϊ στις πίστες παγετού. Και σύννεφα λευκά της άνοιξης στοχάζονται στιχοβυθίες σταγόνων βροχής πίσω από τον χαλασμό της αστραπής. Καλότυχης γένας μοιραστή είναι τα παιδιά του τόπου. Στεφάνια πόθων και οραμάτων στους βοστρίχους των μαλλιών τους τα ουράνια δόξα της ελπίδας. Βγαίνουν στους δρόμους των αγώνων μαχητές να πάει μπροστά το άρμα της ζωής. Και άλλα χρόνια εγκλωβιστούν στα ξένα μέσα σε υπάλληλους κύκλους χρέους τον τόπο τους δείξαν. Με αστρολάβο την καρδιά στη γη τους επιστρέφουν και αυτοί, σαν μάνα στο κατόπλι του σπιτιού προσμένη, πενεύει, καμαρώνει, κάποιες φορές λείπεται και αν χρειαστεί, γίνεται πέτρα της υπομονής και τα λυτρώνει με θυσία, σπάζοντας τον πωμό της χίλια κομμάτια. Τυχερός ο ύπνος στη θαλπορή του τόπου μου. Τυχερή κι εγώ, κι ας ζω μακριά. Όταν οι νύχτες αγριεύουν, ο τόπος μου με νοιάζεται, μου ψιθυρίζει. Και τι, έχω χώρο στην αγκαλιά του ονείρου. Έλα, τρύπωσε κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Και πραγματικά μακάρι να είχα όλη την πέτρα της υπομονής που αναφέρεις, που είναι ένας περσικός μύθος, από τον οποίο, και τον οποίο ο Μαρτωλός εξομολογείται τα κρίματά του σε μια πέτρα. Τη λένε πέτρα της υπομονής. Και αυτή τον λυτρώνει με τον αφανισμό της, σπάζοντας η ίδια σε χίλια κομμάτια. Μακάρι να είχαμε όλη μια τέτοια πέτρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας για λόγους υγείας η Χαρούλα του Φράγκου. Αλλά παρόλα αυτά το ποίημα της είναι εδώ. Γεννήθηκε και ζει μόνη μας στο Βόλο. Τέλειωσε το γυμνάσιο Θηλαίων και σπούδασε την αγγλική γλώσσα. Σταδιοδρόμησε επαγγελματικά ως υπάλληλος του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. Έχει στο ενεργητικό της 10 ποιητικές συλλογές και μία για παιδιά. Έχουν εκδοθεί οι ποιητικές συλλογές με λύρη τη λόγη, κατά δύναμη, για παιδιά της Παρεούλας και το μυθιστόρημα
το κορίτσι με τις άσπρες κορδέλες. Στίχοι ποιημάτων της από την ανέκδοτη ποιητική συλλογή Ασμάτων Λέξης έχουν μελοποιηθεί από Έλληνες και ξένους συνθέτες. Με τη συμμετοχή της ως εισηγητρία σε πανελλήνια λογοτεχνικά συνέδρια, φεστιβάλ ποιήσης και λογοτεχνικούς διαγωνισμούς, η Χαρούλα Φράγκου διακρίθηκε με 7 πανελλήνια βραβεία και 5 επένους. Συνεργάστηκε με πολλά περιοδικά. Στον τοπικό τύπο δημοσιεύει ενίοτε παρουσιάσεις βιβλίων λογοτεχνίας. Είναι ιδρυτικό μέλος του Κέντρου Βιβλίου Μαγνησιωτών Συγγραφέων και συμμετέχει σε πολλούς συλλόγους. Το ποίημα της θα μας το διαβάσει η κυρία Χρυσούλα Κοντογιωργάκη, πρόεδρος της Φιλαρχείου Εταιρείας. Ρόδο της Σόθρης, οδή στην πόλη του Αλμυρού. Δεν είμαι ποιήτρια, θα προσπαθήσω όμως να δώσω λίγο το συνέστημα της Χαρούλας. Με ένα μπουκέτο στίχους, οδή να φλέξω επιθυμώ όμορφη πόλη. Δεν θα είναι ποίημα από βήματα δικά μου, με τις βοδιές των γιασεμιών τις λιγωμένες και τις πυρόχρωμες τις βουκαμβίλιες στις ριζιμιές των σοκατιών σου, ούτε στις καλημέρες των καθημερινών. Μα στίχοι θα είναι για μια πόλη της καρδιάς που γεννήθηκαν από λόγους πατρικής γενιάς. Εγκόμια και πλούτη του πολιτισμού, ύλη πυρόχρηση ο πόλη του Αλμυρού, ολοχρονής σε στεφανών, ρόμπο, ρηγμένο στη Σόθρη στην ποδιά. Ρίζες σημεοστόλιστες ρηγούν στα κόμματά σου, θρύλους και ιστορία. Στα μάρμαρα της Άλου, σκιές λαφροπατούν οι βασιλείς και ξαναζούν στα αθαμάντια πεδία. Για ανεκπλήρωτο ταξίδι μας μιλούν Φρίξος και Έλλη, με το χρυσόμαλο κρυάρι, αιτία πολέμου να ιστορούν στη μακρινή την Τρία. Και η φτελιά, λιμάνι αποχαιρετισμών των Μυρμιδόνων και του ξακουστού Αχιλλέα πλέκουν το μύθο των αργοναυτών. Ξυπνούν, αντριεύονται οι νιές, κύμα, φωτιά, δόξα και αίμα. Μια εποχή να φεύγει, μια να έρχεται, τηρώντας αποστάσεις. Βυζαντινές περγαμινές χτίζουν καινούργιες εκκλησιές. Διγλίζει από ψηλά το μοναστήρι της Ξενιάς. Παρνόριο μάτι, την ευχή Παναγία γλιστρά σε λόγους και βουνά. Ξεστράφει το σπαθί της κλεφτουριάς, ονόματα βαριά χτυποκαρδούν. Φλάμπουρα γαλανόλευκα νεμίζουν, σπαράζει ο Τούρκος, δέρνεται. Χρυσό σταυρό με ατσάλινη καρδένα, το ανδριωμένο η ψυχή φορά δαφνούλα ελληνική το 1821. Και ένα πρωί, καβάλω στο άλογο, περνά μπροστά σου η νέα ιστορία. Κάτω από τα δέντρα σου σταυραετός, άγαλα μα στέκει του στρατηγού του Φράγκου η μορφή. Θωρείτε με για ζωντανό, φωνάζει προς το φως. Συγγνώμη, να προταθεί. Μια λάμψη δόξα, χρόνια 100, ορόσημος στον Αλμυρό η μικρασία. Και ύστερα πόλεμη, και πάλι πόλεμη. Πατρίδα, αχ πατρίδα, κάθε αυγή και κάθε δίλη από τα χτυπημένα τα χωριά σου να θεμελιώσουν τρέχουνε τη λευτεριά τα παλικάρια σου στην Αλβανία. Με το τραγούδι του Οκτώβρη του 40 η πυρπολίτρα αντίσταση στην ηρώα, βγάζει φτερά, Πλάτανος, Σούρπη, Κοκοτή, Φυλάκη, Ευξηνούπολη, Κοφή, για να μην γίνει ούτε σπιθαμή δική σου του εχθρού βορρά. Όμορφη πόλη, ξακουστή, πατρίδα, ω πατρίδα, Ρόδο αμάραντος της Όρθρης την ποδιά, γέρισες ανθοπέτελα της λίμνης σου, άπλωσες του ουρανού την ομορφιά και είπες
εκεί ψηλά στα γαλανά σγαρέλια. Ας λησμονήσουμε την καταχνιά. Ξυπνάει η άνοιξη, σε θάλασσες και σε στεριές. Η γη κεντάει πράσινη της φορεσιά. Ρίχνει στο κόμμα της ένα κομμάτι ελπίδας. Απ' τις πληγές της γιατρεμένες φυτρών πεταλούδες λιγερές. Απ' την ομίχλη ανεμόνες. Κι όλο μπροστά να προχωράς σε βλέπω. Τις αναμνήσεις να κρατάς και απλώνητη στο φως να θυμονιάζεις μέρες χαράς, ευδαιμονίας. Κι όλο μπροστά να προχωράς. Κι αν με ρωτάς, από πατρίδα της καρδιάς μου, θα ρεις εδώ που σου αναστήθηκα και εδώ γυρνώ, στις χάρες σου και τις χαρές. Σαν πέφτει ο ήλιος ή η βροχή πάνω στη γη σου, με λίγες λέξεις, μεθυστικά ευωδιαστές, ω πόλη αγαπημένη, τα χώματά σου, τα Άγια, να υπνήσω. Για την απόδοση του ποίηματος και θα ήθελα τώρα να καλέσω την κυρία Χρυσούλα Παπαευαγγέλου Σαραντοπούλου, η οποία γεννήθηκε στον Βόλο και έζησε όμορφα παιδικά χρόνια στο Πτελεό, τόπο καταγωγής της. Αποφύτησε από το Γυμνάσιο Θηλαίων Βόλου, στη συνέχεια σπούδασε Ιταλική γλώσσα και φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και έκανε μετεκπαίδευση σε πανεπιστήμια της Ιταλίας. Δίδαξε την Ιταλική γλώσσα σε διάφορα ΑΕΗ της χώρας. Κατοίκησε στο Βόλο. Βραβεύτηκε για το ποιητικό της έργο «Λάφυρο της τιμής και της ντροπής». Ένα κουβάρι όνειρα και σχήματα και προσχήματα. Και το θεατρικό «Ονειροθυρίδα». Το βραβείο απέσπασαν τα έργα της «Ο λόγος», «Ο ελληνικός φως της οικουμένης», «Αρχαίο ελληνικό μεγαλείο», «Ελλάδας προσκλητήριο» 1821-2021, «Κοιτίδα του πνεύματος του πολιτισμού και της ειρήνης». Συνολικά έχουν εκδοθεί οι ποιητικές συλλογές, «Βαθιές ανάσες», «Σημαδεύοντα σημάδια», «Συναισθήματα με αισθήματα», «Χαμένες σοδιές», «Λάφυρα της τιμής και της ντροπής», καθώς και το θεατρικό «Ονειροθυρίδες». Σας παρακαλώ, ελάτε να μας διαβάσετε. Ευχαριστώ τη Φιλάρχιο Εταιρεία Αλμυρού και το Δήμο Αλμυρού για την όμορφη πρωτοβουλία τους να επιλέξουν αυτή την όμορφη ανοιξιάτικη και γιορτινή ημέρα για να τιμήσουν ανθρώπους του τόπου μέσα από την ποίηση, για την οποία θέλω να πω ότι είναι η παλάμη της έγνοιας που στεγάζει τον άνθρωπο και γι' αυτό δεν μπορεί να έχει μέρα, αλλά μόνο ψυχή. Είναι τόσο σημαντικό να μην στερεύουν οι πηγές πολιτισμού ενός τόπου. Προσωπικά αισθάνομαι σαν την παλιά μαθήτρια που φόρεσε κάποτε την παραδοσιακή στολή του τόπου, τα αντεριά, για να απαγγείλει και να τιμήσει τον τόπο σαν μια συνέχεια διαχρονική παρακαταθήκη, στη διαχρονική παρακαταθήκη. Εύχομαι οι επιλεγμένες πρωτοβουλίες σας να βρίσκουν πάντα θετική ανταπόκριση και αναγνώριση. Το πρώτο μου ποίημα, «Άλλος, οι πέτρες της υπομονής». Μεστώνουν οι αιώνες μέσα στο χέρσο χωράφι που τριγάει αρχαίους καρπούς σιωπής και το όνειρο ξαναζεί παίζοντας μέσα στα ερείπια κρυφτό με το φεγγάρι πάντα άγρυπνο φρουρό. Είναι οι ρίζες οι αληθινές που δεν κουβαράνε προσχήματα, γιατί μεγάλωσαν σιωπηλά στη γη με αξίες σταθερές. Δεν στοιχηματίζουν το μέλλον με ψεύτικα νομίσματα, γιατί τον αληθινό θησαυρό τον έχει πάρει πρίκα η σιωπή. Μέσα στα ερείπια γυρνά, σαν σκιά η παλιά εποχή, ψάχνοντας το θεμέλιο λίθο με τα κρυμμένα θαυμαστικά που θα την κρατούν πάντα ορθή μέσα στους αιώνες. Στις χούφτες της αιωνιότητας, το βάρος της αρχαίας πέτρας υπολογίζεται και η άκαμπτη περηφάνεια της ζυγίζεται.
Οι διεργασίες είναι σιωπηλές και πρέπει η αντίχυση του μέλλοντος το αρχείο της να κρατά για πρίκα στις μνήμεις τα παιδιά. Δεύτερο ποίημα, απόϊχος μακρινός παλιός πλάτανος. Επιστρέφει κάθε εποχή γιατί θέλει αποτυπώματα να βρει και τη φύτρα της να μην απαρνηθεί. Υπάρχουν στιγμές που ζουν στο λίθαργο του καινού και έχουν αφήσει αποτυπώματα παγωμένα στα γυρίσματα του καιρού. Είχα εγμυστηρευτεί σε εκείνη την κρυφή πηγή με την δροσερή μηλιά να μην μαρτυρήσει τη μυστική χαρά που κάθε φορά με κερνούσε, γιατί ερχόταν του μέλλοντος ωραυνός κόπος να φουγκραστεί τα μυστικά εκείνα που τα κρατούσα σαν πρωτογέννητη ευχή της μάνας γης με την κελαριστή λαλιά του αμύλητου νερού. Δεν θα παραμερίσω τα χώματα αυτά, γιατί είναι ρίζες γεμάτα που κρατάνε σταθερά τις μνήμης τη γύρωση στις γης αυτή στην αγκαλιά. Η πέτρινη ανάμνηση δεν ράλισε όταν ξύλωναν τις πατημασιές τις παλιές, αφού κράτησε τα σκληρά αποτυπώματα στα άνω κάτω της ζωής. Πέτρα παλιά, με του λόγου το ζύγι βαρύ, θα βάζεις πάντα σημάδι βαθύ και θα λαξεύεις την ευχή ενάντια στη λύθη που καραδοκεί. Θα χτίζεις παρακαταθήκες που θα στεριώνουν στη γη. Απόϊχος δυνατός, με τους ήχους της παλιάς καμπάνας που ξυπνά τη μνήμη της άλλης εποχής των φοβερών συμβάντων. Και το τρίτο ποίημα, Πανσέλινος στο κάστρο Πελαιού. Εδώ, στη θάλασσα την ανοιχτή, ερυπωμένα μοιάζουν τα προσχήματα, αφού ξαφωσταίνει η λευτεριά και οι αιώνες τρέχουν ορθή. Η φεγγαένια στρογγυλή πυρά έχει ακροβολιστεί πάνω στου κάστρου την κορυφή και το όνειρο ξαναζεί, παίζοντας μέσα στα ερείπια κρυφτό. Μπορεί οι αέριδες οι πειρατές να είχαν πρόσχημα το θησαυρό όταν άρπαζαν τα μυστικά στις άγριες επιδρομές σε θάλασσα και σε στεριά. Πρώτο όμως το φεγγάρι μπορεί να μαρτυρήσει σαν άγρυπνος και διαχρονικός φρουρός ποιος ήταν ο απότερος σκοπός, αφού τα κρυφά μυστικά με ασημένια κλωστή έχει πετύσει. Ακούγεται μια βαθιά μουσική και είναι η ώρα που πρέπει σε παλιά μονοπάτια να βαδίσω. Και αν είναι διαπεραστικός ο ήχος της μουσικής, είναι γιατί οι νότες ρίχνουν σχοινή στον αιώνων τα πηγάδια τα βαθιά και ο αντίδελος είναι της ψυχής. Τα τείχη που στέκονται ορθά είναι τα ηχεία τα δυνατά. Εδώ, στο πιο ψηλό σκηνικό και κάτω από τα στοιχειωμένα βλέμματα των άγρυπνων φρουρών, θα ξεφύγει το λάφυρο το αργυρό μέχρι τη θάλασσα στο βυθό, σαν όνειρο με αντικατοπτρισμό. Ταξίδεψε σε όμορφους τόπους, σε όμορφους χώρους της πατρίδας μας. Και τώρα έρχεται η σειρά ενός ποιητή, ο καλές Ηλίας του Δημητρίου, που γεννήθηκε στην Αλία, στο Μπακλαγή. Τέλειωσε το δημοτικό σχολείο του Παλιού Πλατάνου και στη συνέχεια φίτησε στο τότε γυμνάσιο Ερμείου. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο κλασικό τμήμα. Διορίστηκε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την οποία υπηρέτησε από διάφορες θέσεις, μεταξύ των οποίων και ως διευθυντής του Λυκείου Ερμείου. Είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών, διαμένει μόνιμα στο Βόλο.
ασχολήθηκε με τη λογοτεχνία γενικά, με τον ποιητικό και τον πεζολόγο. Με ποιήματά του και διηγήματα πήρε μέρος σε διάφορους λογοτεχνικούς διαγωνισμούς και έλαβε διακρίσεις, βραβεία ή επέτους. Έχει ασχοληθεί με διάφορα είδη λογοτεχνίας, ποιήση, παραμύθι, διήγημα, μυθιστόρημα. Έχει εκδώσει τις ποιητικές συλλογές Ιχνηλατώντας, Διάσπαρτες φωνές, Αφού κράσματα, τα διηγήματα Από το παρελθόν στο σήμερα, τα μυθιστορήματα Ξεφυλίζοντας το άγραφο βιβλίο και Μη διώχνεις τα χελιδόνια και το παραμύθι Η Αρκουδίτσα και το Σκιουράκι. Ποιήματά του θα μας διαβάσει η κόρη του Γιώργη Κανέ, του Ηλία και της Μυρσίνης, που γεννήθηκε στη Λάρισα και φοίτησε στο πρότυπο κλασικό Λύκειο Βόλου. Σπούδασε στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έπειτα στο Τμήμα Ελληνικού Πολιτισμού του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Είχε ασχοληθεί ενεργά με τη μουσική εκπαίδευση, τη διδασκαλία ξένων γλωσσών και με την παρουσίαση αλλά και την επιμέλεια ποιητικών και πεζών κειμένων τόσο σε λογοτεχνικές εκδηλώσεις όσο και σε εκδηλώσεις πολιτισμού και γραμμάτων μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας. Διαμένει μόνιμα στον Βόλο. Γιούρι. Για την πρόσκληση που μου απευθύνατε, κυρίως επειδή εκπροσωπώ την μνήμη του μπαμπά, πλέον δεν βρίσκεται στη ζωή. Θα ήθελα να πω δύο λόγια πρωτού σας απαγγείλω δύο από τα ποίηματά του. Έχοντας παρακολουθήσει τον Ηλία Καλέ στις στιγμές έμπνευσης, θα έλεγα ότι μάλλον η ποίηση είναι ένα μονοπάτι πάρα πολύ μοναχικό. Ο ποιητής στέκει μόνος του ως αποδέκτης μηνυμάτων της κοινωνίας στην οποία ζει, τα παίρνει, τα επεξεργάζεται, τα αναδεικνύει σαν μια ανοιχτή βεντάλια και μετά αναλαμβάνει να τα δώσει πάλι πίσω στο κοινωνικό σύνολο με τον πολύ δικό του ξεχωριστό τρόπο. Βέβαια, όλη αυτή τη μοναχικότητα που η ποίηση επιβάλλει στον ποιητή του την συμπληρώνει πολύ πλουσιοπάροχα όταν όλοι εμείς μπορούμε να αναγνώσουμε ένα ποίημα ή έστω έναν στίχο μόνο και να ανακαλύψουμε εκεί κομμάτι του εαυτού μας σαν να γράφτηκε κάτι μόνο για μας. Πόσο μάλλον πολύ περισσότερο όταν τα ποίηματα αντανακλούν κάποιες περασμένες εποχές και μέρη όπου τα συναισθήματα βρίθουν από όλη αυτή την, θα έλεγα, ρομαντική αθότητα της τότε εποχής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κειμένου τα δύο ποίηματα του Ηλία Καλέ που θα σας απαγγείλω και τα οποία αφορούν ένα χωριό των παιδικών του χρόνων, το αγαπημένο του Μπακλαλή. Η Αλάνα. Με τα γέλια και τις παιδικές ανάσες ζούσε η Αλάνα του χωριού. Δε χόρτιναν τα παιδιά με κόκκινες ζωγραφιές να τη γεμίζουν. Τα ξεσκισμένα γόνατα και οι τρυπημένες παλάμες κόκκινες, πλουμιστές ζωγραφιές της χάριζαν σε κάθε προσδιόριστο αγκάλιασμά της θυσία στο βωμό της Αλάνας, με μια προέκταση αδελφοποιητική. Βιαστικό γλύψιμο στην αιμορροούσα παλάμη, τρίψιμο χαϊδευτικό στα προσδιόριστα χάσκοντα γόνατα και προς στιγμή έπαιρνε τέλος η καθημερινή σπονδύ. Τσιλίκι, κρυφτό, αμάγα, κουτσό, καραούλι, σκλαβάκια, όλα από εκεί ξεκινούσαν και το τέρμα εκεί ήταν. Περνούσαν οι τρανίτεροι και γέλια στην τόση ανεμελιά μας κάγανε, κοντένοντας το βήμα τους σε μια σκέψη πλανέφτρα, σε λιβάδια παρελθούσης εποχής. Χτυπούσε παλαμάκια και κρατούσε το ρυθμό σε αυτήν την συναυλία η Αλάνα του χωριού. Μα και τα βράδια όλα αυτά στην αγκαλιά της την κίνησε και με λογοπατήματα τρύπωνε στις παιδικές ψυχές και ζούσε με τα όνειρά τους της άλλης μέρας στολίδια. Τα σκανδάλιζε, τα αναστάτωνε, φόλιαζε στην αγκαλιά τους αγόρια και κορίτσια κρατώντας από το χέρι και φούντωνε η φαντασία ερωτικά. Τώρα ξεθόριασαν όλα αυτά, ξεχάστηκαν. Μαζί και η Αλάνα του ρημαγμένου χωριού. Κουράστηκε ο Γιώνης τις νύχτες να κλαίει στην ερημιά και οι κουβάγες τρόμαξαν και πέταξαν μακριά. Την Αλάνα και τα παιδιά, φασκιωμένα μωρά, τα αναγνωρίζουν στη σαρμανίτσα της ψυχής μου. Με πλουμιστή κουβέρτα σκεπασμένα, μην μου κρυώσουν σε αλλαγή του καιρού και να πάντα θα τα χάσω.
Η Αλάνα με τα παιδιά της με δροσίζουν με την άβρα τους και κρυφά χαμογελάω κάθε φορά που τα χαϊδεύω με το νου και τα ανασύρω από το παροντικό παρελθόν. Και πάλι προσεκτικά τα αφήνω στη γωνιά τους, σαν το πολυκυρισμένο σκαρί στο βυθό της θάλασσας ναυαγισμένο, που τρίζει σε κάθε προσπάθεια ανέλκυσης, έτοιμο να θρηματιστεί και οι θύμησες του ξεχάσουν. Μια κουκίδα το ρημαγμένο χωριό σε παλιό παραπεταμένο χάρτη, μια κουκίδα τα παιδικά όνειρα, κι όμως μου γεμίζουν την ψυχή. Συνταξιδεύουμε, το ταξίδι σαν σας αρέσει, πάρτε αθόρυβα μια θέση στην ψυχή μου. Στο αλώνι του χωριού μου. Στο αλώνι που απόμεινε στο αγνάτιο του χωριού μου, πήγα κι εγώ και χόρεψα καλύτερα να νιώσω. Μαστίγωμα απανωτό που κάνει ο αφέτης στα δόλια του τα ζωντανά να τρίψουν τη σοδειά του. Το καμουτσίκι σφυριχτά, σαν πέφτει στα καπούλια, πληγή μου κάνει στην καρδιά μου. Και σένα συλλογέμαι, πώς δέρνεις το κοπάδι σου, μην τύχει και ξακριάσει από τη μάτρα τη σφιχτή που τούπλεξες, ζωή μου. Στη μέση τώρα τα θωρώ του αλωνιού να στέκουν, τα ζωντανά του χωρικού. Σε σκόνταμα που κάνουνε και πολεμούν γονατιστά να τρίψουν το στάρι. Μη λάχει ο φέτης τους και νιώσει την ψυχή τους. Ολόιδα πάνε στην τραχυλιά, πώς μπήκε ο ζυγός τους, ήρθε και έκατσε και σε μέ και μου λιγά τα πόδια. Σας νιώθω τώρα πιο πολύ στη μέση στο αλώνι, σαν στέκομαι στα γόνατα και το ζυγό κρατάω. Το αίμιο του πατέρα της. Και τώρα θα ήθελα να καλέσω στο βήμα την κυρία Χρύσα Μαρδάκη, η οποία γεννήθηκε στον Βόλο, είναι παντρεμένη και κατοικεί στην Ευξηνόπολη Μαγνησίας. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρχείου Εταιρείας. Εργάστηκε ως καθηγήτρια και νοημιολόγος σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση και διατέλεσε υποδιευθύντρια και διευθύντρια στο Γενικό Λύκειο Αλμυρού. Έχει διακριθεί σε πολλούς διαγωνισμούς ποίησης, αρθρογραφεί σε εφημερίδες της Μαγνησίας και έχει συμμετάσχει σε συλλογικές εκδόσεις ποίησης και πεζού λόγου, με τελευταίο το συλλογικό έργο «Αφανής ήρωες του 1821», μετά την βράβευσή της σε λογοτεχνικό διαγωνισμό των εκδόσεων Νίκας. Έχει εκδώσει τις ποιητικές συλλογές λίγο πιο πάνω από τον Παγκαλιστικό, λίγο πιο κάτω από την Όθρη, «Όσα ξέρω για τους ανθρώπους» και το «Περιβόλι της ελληνικής μυθολογίας», μια συλλογή παιδικών ποιημάτων για την οποία απέσπασε έπαινο της γυναικείας λογοτεχνικής συντροφιάς. Έχει επίσης εκδώσει μια συλλογή 9 αφηγηματικών μονολόγων στο βιβλίο της «Η ημέρα της εξόδου» και το τελευταίο και γνωστό σε όλους μας ιστορικό πιθυστόρημα «Ελέγχω, αν ήσουν γυναίκα στην Ελληνική Επανάσταση». Χρύσα, παρακαλώ. Να σας ευχαριστήσω και εγώ όλους που είσαστε εδώ για την τιμή που μας κάνετε και για την δυνατότητα που μας δίνετε εμάς τους ποιητές του Αλμυρού να μιλήσουμε για τον τόπο μας λίγο πιο έξω από τα γραπτά μας, να τα ακούσουν και οι Αλμυριώτες. Θα ξεκινήσω με την Αλμυριώτισσα του 1821, ένα πεζοποίημα που είναι απόσπασμα ουσιαστικά από το βιβλίο μου «Ελέγχω αν ήσουν γυναίκα στην Ελληνική Επανάσταση», το τελευταίο μου βιβλίο, και κομμάτι του κειμένου που συνόδευε ένα βίντεο που είχαμε φτιάξει πέρυσι με το Δήμο Αλμυρού και με τη βοήθεια της Δέσποινας Τόρη για την παρουσίαση του βιβλίου στις 17 Αυγούστου του 2021. Στην πραγματικότητα αυτό το πεζοποίημα, όπως το λέω, είναι ένα πολύ μικρό μέρος της αφήγησης που κάνει η Σιδερή, μια αγωνίστρια από τις Κοκοτούς και τον τουρκοκρατούμενο Αλμυρό, που μας λέει κάτι από την ιστορία της.
Ετούτος ο τόπος ήταν κάποτε τα χρόνια εκείνα του μεγάλου ξεσηκωμού του 21, ο τόπος μου. Το λένε Αλμυρό και έχει μεγάλη ιστορία. Εδώ βρισκόταν το αθαμάνιο πεδίο. Ήταν η γη του Αχιλλέα και των Μυρμιδόνων. Λεγόταν άλλος τότε και ήταν λιμάνι ξακουστό και πλούσιο. Στις μέρες μου πιο καλά Τουρκοχώρ τον λέγαμε και τον φώναζαν και Ερμέρ. Μέχρι το 21 ήμασταν δεν ήμασταν 50 ρωμαίκες φαμίλες ούλες κι ούλες κι άλλες Τουρκαλβανών, σαν Βοστρακώσι και Βάλι. Παντού έβλεπες Κισλάδες και Καζάνες με ασκέριδες και μπεξίδες, πολεμίστρες και κανόνια. Κεφάλι δε σκόναμε από το καπίστρι. Γιατί ήταν καλό μέρος, ήμερο. Με κάμπ και νερά, με σπαρτά και νερόμυλους, με βουνό όλο μαντριά και λιβάδια για πρόβατα. Λιγοστά τα ρωμαϊκά πλήθυνα χαμόσπιτα, μικρά και φτωχικά, με παλαμισμένο κοκκινόχωμα για πάτωμα και τάβλες με κεραμίδια για ταβάνι. Πάντα έβρισκες όμως κάτω από το χαμηλό το παραθύρι ένα παρτεράκι με δυο σου και κρόκι και το χώμα γύρω σκουπισμένο και καθαρό. Ετούτος ο τόπος ήταν ο τόπος μου, μα ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Κροκάτι μαργαρίτα ήταν και τη ρούφηξαν το χρώμα τα ξερόχρωτα. Ορθάνυχτο παράθυρο στο λουλακί το ξάγναντο ήταν και στα χτιά σύννεφα του θάβρουσαν τα μάτια. Ποιος γέννησε ο τόπος μου, κανένας δεν θυμάται. Ντουβάρια παλιοντούβαρα οι ασβεστωμένοι μας εξώστες και οι κάμερες βούλιαξαν μούλα μας τα θυμητάρια. Στα πηγάδια στοιχειωμένα τα νερά δεν ξεδιψάνε τους διαβάτες. Θέργεψε η γη αρπακτικά κλονάρια και κούρσεψε την πολιτεία του λησμονημένου χρόνου. Από τον Αλμυρό του 21 έρχομαι και αργούσα, πόσο αργούσα ακόμα να ξημερώσει η δεύτερη μέρα. Τώρα ένα ποίημα από την πρώτη μου ποιητική συλλογή, λίγο πιο πάνω από τον Παγασιτικό, λίγο πιο κάτω από την Όθρη. Τίτλος «Στο χειμωνιάτικο κουρί». Περπατάς πάνω στα ξερά βρεγμένα φύλλα και αισθάνεσαι το χώμα να μουρμουράει κάτω από τις πατούσες σου. Ξέρεις πως το δάσος αφουγκράζεται τη λαχανιαστή πυκνή σου ανάσα, σε τυλίγει με την υγρή μυρωδιά του και σου ανοίγεται. Σου λέει τα μυστικά του και όσο περπατάς, τόσο γλυκαίνει. Και όσο προχωράς, λες και ξεζαλίζεσαι από τη μέθη του έξω κόσμου. Και να στενάζεις, καθώς πετάς πίσω σου ένα-ένα τα βαρύδια των συμβιβασμών σου, των αναγκαιοτήτων της μιζέριας σου. Εκείνο ξετυλίγει στα μονοπάτια τον μύτο της Αριάδνης. Κι ας θες να τον πετάξεις, να κρυφτείς πίσω από τα σπερδούκλια και τα σπαράγια και να περιμένεις την Άρτεμη με τα ελαφάκια της για να παραβγείται στον τόξο. Βαδίζεις και απομακρύνεσαι από όλα τα μήπως, τα δίθεν, τα θα δούμε. Τώρα έχεις κάποιον να μιλήσεις, να φωνάξεις, να κλαφτείς. Το κουρί δεν είναι κάπως. Δεν είναι ίσως. Είναι αυτό που βουίζει στα αυτιά σου, τρυπάει τα ρουθούνια σου, φλογίζει το μυαλό σου. Σε κάνει σκλάβο του, μα είσαι ελεύθερος. Σε θέλει φίλο του, μα είσαι εραστής του. Ξερά φύλλα κάτω από τα πόδια σου, το νοτισμένο χώμα και οι απλωμένες αγκαλιές των δέντρων, σιωπηλοί συζητητές, αθλητές ακούνητοι, τρέχουν στο χρόνο και διηγούνται την ιστορία τους. Την ιστορία σου, άκουσε. Και να τελειώσω με ένα ποίημα της καραντίνας. Τότε που από τα παράθυρα του σπιτιού μας κοιτούσαμε την αθισμένη όθρη, την ανοιξιάτικη αθισμένη όθρη,
και να πολλούσαμε ανέμελες εκδρομές στον ευλογημένο τόπο μας. Τίτλος «Ταξιδευτές στον τόπο μας». Μια άνοιξη σαν αυτή, πως λαχταρά με αλήθεια μια εκδρομή. Ταξιδευτές στον τόπο μας να γίνουμε σαν άλλοτε, σαν τότε. Παραμονή. Παραμονή να είναι ή ανήμερα καλύτερα το ενικόλα. Κάτω από τα μεγάλα πουρνάρια στο χώμα να καθίσουμε και καθώς αφηρημένα με τα ξερά φυλαράκια τους ανακατεύουμε με θυμιές τριματισμένες, τον ουρανό μας πάλι να κοιτάξουμε ίδια συνεφιασμένο ή καταγάλανο, μα άλλο. Ύστερα προς το πηγάδι να κατηφορήσουμε, νερό να ρίξουμε στο πάτημα του Αγίου και ένα γύρο να μετρήσουμε τους κομποδεμένους στεναγμούς με τον παθόν καβάρι, άλλα νοπά ακόμα κι άλλα πολλαχταριστές ανάσες τραγισμένα. Κοίτα πόσες κρεμασμένες προσμονές, αραδιασμένες στα σειρμάτινα μετέχνια του διαφεντευτή χωροχρόνου. Απαράλλακτος κι άλλος, πρόμαχος, μα από ποια πάντα. Μια άνοιξη σαν κι αυτή, ποια εκδρομή πιο όμορφα θα αναπολούμε από τη μαγούλα, με ένα πανάχιο κεραμίδι αν δεν μετρήσουμε του κάμπου μας την αυλωσιά. Κίσχες, απ' άκρης άκρη, τις χαραγματιές της Ευξηνούπολης. Αν το ζερέλι το ένα αντικριστά στο άλλο δε στρέψουμε, ολόκληρη να καθρεφτήσουμε τη γη μας, στο ασπροκόκκινο ψηφιδοντό του Αλμυρού. Λες τότε, εκείνα που ποτέ δεν μας μαρτύρησε, σαγηνευμένη από τον πλανευτή γκριζογάλανο παγασιτικό, μας φανερώσει. Ποια είναι, ποιοι είμαστε εμείς, ποιος πάει μπροστά, ποιος πίσω. Μια άνοιξη σαν αυτή, πώς να το δούμε ολόκληρο τον τόπο μας, πώς να τον ταξιδέψουμε, πώς να τον χορτάσουμε. Αχ, πώς δικό μας να το νιώσουμε κι εμείς ολότελα δική του. Και τώρα ήρθε η ώρα να τιμήσουμε ένα μεγάλο συντοπίτη μας που έφυγε αρκετά χρόνια πριν από τη ζωή. Πρόκειται για τον Κώστα Καλατζή, γνωστό με το ψευδόνυμο Θεσσαλό. Γεννήθηκε στον Αλμυρό το 1911. Ξεκίνησε ως δάσκαλος, μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο, σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας, συνέχισε τις σπουδές του στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βιέννης και στο φημισμένο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της. Από το πρώτο πήρε διδακτορικό δίπλωμα φιλόλογου και από το δεύτερο ειδικού παιδαγωγού. Για την ενεργό συμμετοχή του στην Εθνική Αντίσταση κυνηγήθηκε. Ως ειδικός παιδαγωγός δούλεψε κοντά στην Αίμνη στη Ρόζα Ιμπριώτη, στο πρότυπο ειδικό σχολείο της στην Κεσαριανή. Μετά την επιστροφή του από τη Βιέννη το 1954 δούλεψε ιδιωτικά. Η 50χρονη εκπαιδευτική του δράση είναι πολύπλευρη, εκτός από την καθημερινή διαγνωστική και θεραπευτική πράξη με παιδιά, δίνει διαλέξεις, γράφει, συμμετέχει σε διεθνή συνέδρια, οργανώνει και διευθύνει ειδικά κέντρα, διδάσκει στους μετεκπαιδευόμενους ειδικούς δασκάλους στο Μαράσιο και ως ειδικός σύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας μετά την μεταπολίτευση το 1975, εισηγείται τον νόμο για την ειδική αγωγή, τον νόμο της ίδρυσης της δίχρονης μετεκπαίδευσης των ειδικών δασκάλων κλπ. Ένα μεγάλο μέρος της ειδικής παιδαγωγικής του δραστηριότητας είναι αφιερωμένο στη λογοθεραπευτική. Έχει ως λογοτέχνης τη δεκαετία του 30, κατά τη διάρκεια της κατοχής στον παράνομο τύπο της Εθνικής Αντίστασης και αργότερα δημοσίευσε με το ψευδόνυμο Θεσσαλός διάφορες λογοτεχνικές εργασίες, ποίηματα, διηγήματα, ιστορικές μελέτες, κριτικά σημειώματα σε εφημερίδες και περιοδικά. Ξεχωριστά βιβλία του κυκλοφόρησαν «Το τραγούδι του βουνού», που ήταν με ποίηματα, και «Σαριανή»,
που ήταν το πρώτο αντιστασιακό βιβλίο με ποίηματά του και κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1944 και επανεκδόθηκε το 1983. Το άσπρο παιδί του Γύφτου. Δημοσίευσε επίσης, αυτό ήταν διηγήματα. Έφυγε από κοντά μας το 1988. Ποίηματά του θα διαβάσει ο Βασίλης Φιτιλής, γνωστός δικηγόρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρχείου Εταιρείας. Καλησπέρα σας. Αλμυρός. Άνοιξη του 1937. Κρουστά βελούδα των σταριών, ολόστρωτος ο κάμπος, μες στην αγκάλι των βουνών που κλείουν τριγυρινά. Στην άκρη, ακύματος γυαλός, χρυσός του ηλιού το θάβος, απολοθρόισμα αγεριών και μοίρα αιαρινά. Οι λόφοι φλόγησαν λυτοί στην Παπαρούνα, οι δρόμοι φιδωλιγάν των χωραφιών, στην ξεροποταμιά, δασιά πλατάνια και νερά, στα χέρια ανθούν ακόμα οι κρόκοι και τραγούδια χούν ξωμάχων στην ερημιά. Στον ουρανό γοργο πετούν τα χελιδόνια πλήθος, γαλήνια λάμπουν πελαργοί το λάσπρα τους φτερά. Τα κυρκινέζια αεροζυγούν και στου γλαυκού το βήθος, πομπή θεϊκή σαν να ακολουθούν τα σύννεφα ιερά. Κι η πολιτεία ομορφωνιά, σμιχτά το δέντρο η στέγη, λουλούδια σαν η κήπη, απλά τα σπίτια φωτεινά. Ανησυχία δες καμιά τα σπλάχνα της δε φέγει, μέρες του μόχτου ειρηνικές, τα βράδια γαλινά. Το δεύτερο ποίημα, χαρισμένο στο Γυμναστικό Σύλλογο Αμυρού, Κρόκια. Τα στάχια στο Κροκίου την πεδιάδα του παγασιτικού θροίζουν άβρες και μέσα στην ανοιξιάτικη λαμπράδα υψώνονται οι κορφές της όχρης γάβρες. Μέσα στο χορταριασμένο αλόγι ο στίβος των ευγενικών αγώνων. Ο θρύλος σήμερα ανταμώνει της φθείας στα χιλέα των μυρμηδών. Στις λεβεδιάς το μέγα πανηγύρι συνάχτηκε ο λαός να καμαρώσει της Θεσσαλίας την νιώτη, ανθός και γύρι που με την νίκη πάει να ζευγαρώσει. Κορμιά θετά που ηλιόθρεψαν οι κάμποι στα λέτρη και στις γης με τον υδρότα. Στα μέτωπά σας περήφωνα λάμπη σαν έρχεστε στο στίβο πάντα πρώτη. Ο δίσκος στα άξια χέρια, το κοντάρι, λαφρώνουν και στον πίδο στην πυλάνα, σπιθοβολά φτερώνει το ποδάρι, σαν υποκένταυροι όμοιοι στην καβάλα. Ελανοδίκες απ' τα τέμπη, αξίζει που πρωτοφύτρωσε η ρηδάφνης κρονάρι, στεφάνι της Αντριάς, για να στολίσει τον νικητή, το ισόθεο παλικάρι. Το μοναστήρι της Ξενιάς, από το τραγούδι του βουνού. Χιλιόχρονο της προσευχής στο κάστρο μοναστήρι, μακριά από τον κόσμο σιωπηλό, τα κυπαρίσια ομπρός των βιλινών Ιρβάνα ορθά, προφήτες και μαρτύροι, βαθιά στα τέμπλα σου αυστηρή, τα τάματα σωρός. Με δέχτηκες περαστικών απ' τη βαριά σου θύρα, κανένα κρίμα στην ψυχή δεν βρήκα να σου πω. Μονάχα τη δαβητική που σου κλέψα τη λύρα και το τραγούδι μου αντυχεί με νέο τώρα σκοπό. Καλωσορίσματα, ερχομή, φιλέματα και γνώρες, ξεπροβοδίσματα, φωτιές, σινιάλα των βραδιών. Γλυκές βεγγέρες στις αυλές, στα φτερεντζάντα οι ώρες, να αργοκυλάνε γαλινές στο φέγγος των βαδιών. Και εδώ κλείνουμε. Σε ευχαριστώ. Παρουσιάσαμε σήμερα μερικούς συντοπίτες μας ποιητές. Ποιητές που είναι ενθροί και ποιητές που έφυγαν από κοντά μας. Αντιληφθήκαμε λοιπόν, πιστεύω, σε αυτό το ταξίδι, το ότι η ποίηση είναι η υπέρτατη έκφραση της ψυχής.
Είναι ο ίδιος ο ηλιάτορας. Το περιγάει το κρυφό. Είναι ο απελπισμένος, οι απελπισμένες νύχτες του Γενάρη. Αυτούνου. Είναι μια γεμάτη και πλημμυρισμένη θάλασσα λέξεων. Είναι ένας πίνακας ζωγραφικής που μας προσφέρεται σε λέξεις. Είναι μια μουσική απογείωση, ένας υπέροχος εθνισμένος κήπος. Και όπως γράφει και ο ποιητής, ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, όταν γράφεις για τον τόπο σου, αν αγαπάς και τον εξυπνείς, δεν είναι διαβατάρικο πουλί που για μια μέρα σχίζει τα νέφη και περνά αγοργά από τον αέρα. Ούτε η τυσσός πανέστητο στην υπέτρα περιπλέγει, ούτε αστραπή που σβήνεται χωρίς αστροπελέγει. Δεν είναι νεκροθάλασσα γοή χωρίς σεισμό. Νιώθω για σε πατρίδα μου στα σπλάχνα χαλασμό. Παρουσιάσαμε αυτούς τους ποιητές και πιστεύω, ξέρουμε όλοι μας ότι οι ποιητές του τόπου μας είναι πολλοί. Υπάρχουν κι άλλοι που δεν καταφέραμε σήμερα να τους φέρουμε εδώ, αλλά πιστεύω ότι όλοι πρέπει να τους ξέρουμε και να τους τιμούμε. Για τον επίλογο της σημερινής βραδιάς θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Χρυσούλα Κουντογιωργάκη, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρχαίου Εταιρείας. Η προηγούμενη ήταν έκτακτη εμφάνισή μου, όπως καταλαβαίνετε. Θα ευχαριστήσω θερμά. Πώς μπορώ να μην το κάνω. Τα καταξιωμένα αυτά πρόσωπα στον πνευματικό μας κόσμο. Όμορφα, υπέροχα, εκλεκτά. Την Κέτη Κατζή. Παλιά φίλη. Η Χρυσούλα από τα Ευαγγέλια. Κάποια χρόνια. Την αγαπημένη Λίνα Φιτιλή. Το κορίτσι μας, την κόρη του αείμνηστου φίλου μας, η Λία Ταλέμ, μέλος, επί χρόνια μέλος στο σύλλογό μας, παρακολουθούσε πάντα τις εκδηλώσεις μας και τώρα μας άφησε την κόρη του να συνεχίζει το έργο του και να συνεχίζει τη συνεργασία μαζί μας. Τη δικιά μας Χρύσα Αρδάκη. Και τον αντιπρόεδρό μας, τον Βασίλη τον Φιτιλή. Λυπάμαι που δεν είναι η Χαρούλα σήμερα εδώ πέρα, Φράγκο, παρόλο που το ήθελε πάρα πολύ. Λόγοι υγείας δεν της επιτρέπουν να έρθει. Αλλά θέλω ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ να πω για την Κέτη Κατζή και την παρολό μας. Μας επέμβησε μουσικά με τόση ομορφιά, με τόση μελωδία όλη την εκδήλωση. Ευχαριστούμε πολύ, Εύη. Επίσης, θα ήταν παράληψή μου αν δεν ευχαριστούσα τον Χρήστο Τρικαλινό, τον μέλος του Μεσουσίου, που με τόση αρτιότητα διήφθηνε, κατήφθηνε όλη τη ροή του προγράμματος. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Αλλά αφήνω τελευταίες τις ευχαριστίες για όλους εσάς που ήρθατε σήμερα με αγάπη, τη νιώθουμε την αγάπη, στην προσοχή με την οποία μας παρακολουθήσατε όλους, που μας αγκαλιάζετε πάντα, έρχεστε στις εκδηλώσεις μας, μας στηρίζετε, γιατί να ξέρετε πως χωρίς εσάς δεν θα μπορούμε να κάνουμε εκδηλώσεις. Χρειαζόμαστε πάντα τη στήριξή σας και ειδικά για αυτό το σύλλογο, για τη Φιλάρχειο Εταιρεία Αλμυρού Όθρης. Το σύλλογο αυτό που ιδρύθηκε πριν από 126 χρόνια και εξακολουθεί όχι μόνο να ζει, αλλά να δραστηριοποιείται, να γράφει, να αναδεικνύει την ιστορία του τόπου μας. Ποιος άλλος σύλλογος το κάνει επί τόσα χρόνια. Και μάλιστα θα προσθέσω ότι πριν από 10 μέρες περίπου στις 28 Απριλίου του 1896 ιδρύθηκε επισήμως η Φιλάρχειος Εταιρεία. Θα έπρεπε κανονικά νομίζω
να κάνουμε γενέθλια για τα 126 χρόνια της. Αλλά ελπίζω να το κάνουμε στο μέλλον, μαζί με τόσα άλλα όμορφα πράγματα που σχεδιάζουμε. Τι θέλουμε από εσάς. Συνεχίστε να μας στηρίζετε. Θέλουμε και εσάς μαζί μας, αλλά θέλουμε και νέα παιδιά να συμπορευθούν μαζί μας, να συνταξιδέψουν μαζί μας αυτό το ταξίδι το ιστορικό του τόπου μας και να μπορέσουμε να κρατήσουμε, όχι μόνο να την κρατήσουμε τη Θυλάρχη αυτή, αλλά να την ανεβάσουμε και κάποια σκαλοπάτια παραπάνω. Γιατί της αξίζει, πιστεύω. Δεν θα σας απασχολήσω άλλο, πριν κλείσω μόνο, θέλω να σας παρουσιάσω το ολόκληρο το Συμβούλιο, το Διοικητικό της Φυλαρχαίου Εταιρείας, έτσι επισήμως, γιατί είναι η πρώτη μας έτσι μεγάλη εκδήλωση που κάνουμε έξω. Είναι το Συμβούλιο το οποίο προέκυψε από τις τελευταίες εκλογές της 14ης Νοεμβρίου του περασμένου έτους του 2021. Αντιπρόεδρος μας είναι ο Βασίλης Φιτιλής, τον οποίο ο ταμείας μας, εργατικός και αθόρυβος πάντα, στο πίσω μέρος της αίθουσας, ο κύριος Γιώργος Μασχαρίδης. Χρόνια, επί χρόνια, ακούραστα δουλεύει και πάντα τακτοποιεί τα οικονομικά μας, τα διοικητικά μας, τα γραφειοκρατικά μας θέματα, αλλά και τα θέματα της βιβλιοθήκης μας. Από τα νέα μέλη, είναι η Χρύσα Μαρδάκη, και είναι μάλιστα η δεύτερη εκδήλωσή μας στην οποία συμμετέχει η Χρύσα. Φυσικά νέο μέλος είναι και ο Βασίλης από τα καινούρια, αλλά άφησα τελευταία ένα δραστήριο και ζωντανό μέλος. Όχι, δεν τον ξέχασα. Θα το πω στα νέα μέλη μετά. Την Χάιδο Αγγελούδη Βιτσελά, η οποία πάντα έχει ωραίες ιδέες για δράσεις καινούργιες και διεκδικεί την υλοποίηση των ιδεών αυτών με ενθουσιασμό. Μέλος, πρώτη φορά και αυτός στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φυλαρχαίου, ο συντονιστής μας, ο Χρήστος ο Τρικαλινός. Ομότιμος καθηγητής φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Χρήστος έλειπε πολλά χρόνια από τον τόπο μας, το ξέρετε, αλλά διέπρεπε σε άλλους τόπους. Και τιμούσε τον τόπο καταγωγής του τον Αλμυρό. Τώρα έχει εγκατασταθεί μόνιμα στον Αλμυρό και χαιρόμαστε που τον έχουμε μαζί μας. Ξέχασες και ένα παλιό μέλος. Όχι ακόμα. Δεν θα το ξεχάσει προφανώς. Τιμητικά άφησα τελευταίο. Σημαντικότερο ίσως μέρος της Φυλαρχαίου Εταιρείας. Τον Βίκτορο Παπαδονάσιο. Χρόνια πρόεδρος της Φυλαρχαίου, χρόνια ακάματος συγγραφέας και ερευνητής της ιστορίας του τόπου μας, συγγράφει χωρίς να κουράζεται, μας βοηθάει όλους, προσπαθεί να μας εμπνέει και σε αυτό το συμβούλιο το συγκεκριμένο έχει αναλάβει, όπως και όλα τα χρόνια άλλωστε, την επιμέλεια όλων των εκδόσεων της Φυλαρχαίου. Και οι εκδόσεις μας, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολλές. Έχουμε 24 δελτία εκδόσει, ετοιμάζουμε το καινούργιο, το 25ο, αφιερωμένο στη Μικρασία. Θα μιλήσεις γι' αυτό, Χρήστο, εσύ. Θα ήθελα έτσι τιμητικά να τον ευχαριστήσουμε τον κύριο Κοντονάτσιο, γιατί είναι δίπλα μας, αυτός που μας καθοδηγεί, αυτός που μας εμπνέει πάντα και μας δίνει τις κατευθύνσεις για να κρατάμε έτσι τη Φυλάρχη. Χρειαζόμαστε την πείρα, χρειαζόμαστε αυτά τα παλιά τα ιστορικά στελέχη. Εγώ προσωπικά αισθάνομαι πάρα πολύ υπερήφανη που είμαι πρόεδρος σε αυτό το σύλλογο. Με όλα αυτά,
που έχουν διάθεση και δουλεύουν με ενθουσιασμό, πραγματικά με ενθουσιασμό, οτιδήποτε θέλουν να ετοιμάσουμε. Σας διαβεβαιώνω, αγαπούν πολύ αυτό που κάνουμε και είμαι σίγουρη πως θα πάμε τη φυλάρχη όχι ένα βήμα, όχι ένα σκαλοπάτι, πολλά σκαλοπάτια παραπάνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Από τη μεριά μου, επιτρέψτε μου και εμένα να ευχαριστήσω καταρχήν την Ευαγγελία Γκατζή, όλους τους ποιητές και τις ποιητριές μας και εκ μέρους της Φιλαρχίου Εταιρείας θα θέλαμε να σας προσφέρουμε ένα αναμνηστικό συμβολικό δώρο και από ένα κόκκινο τριαντάφυλλο και γενική προσφορά του καταστήματος Νάντζιος του Λάβου. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Αλμυρό Σύμφο και το λαό του Αλμυρού για την αμέριστη συμπαράστασή τους και προβολή των δραστηριοτήτων μας.
φορά να ευχαριστήσουμε το Δήμο Αντιού για τη στήριξή του και βέβαια όλους εσάς που μας θυμίσατε με την παρουσία σας. Η Φιλάρχειος Εταιρεία συνεχίζει το έργο της, προγραμματίζοντας για το άμεσο μέλλον την έκθεση του καινούργιου δελτίου, όπως είπε και η Πρόεδρος, δελτίου που θα είναι αφιερωμένο στην μικρασιατική εκστρατεία και την μικρασιατική καταστροφή. Επίσης, σχεδιάζει επιτέλους, εάν το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες, να πραγματοποιήσει την καθιερωμένη εκδρομή της. Θέλουμε πάντα να έχουμε τη στήριξή σας, τη βοήθειά σας και τη συμμετοχή σας. Γι' αυτό σας καλούμε όσοι είστε μέλη μας να πληρώσετε τις συνδρομές σας. Όσοι δεν είστε, να γραφτείτε. Και αυτό μπορείτε να το κάνετε στην είσοδο, στον ταμείο μας, στον κύριο Γιώργο, όπου διατίθενται και τα δελτία και κάποιες εκδόσεις της Φιλαρχείου Εταιρείας σε συμβολική τιμή. Ακριβώς απ' έξω σας περιμένει ένα μικρό κεράκι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και όσοι έρχεται από εμάς.